και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση. Σας θαύμαζα για το θάρρος σας, ειλικρινά το λέω. Σας ευχαριστώ, σαν τον πολίτη στην Επιτροπή σας. Τότε ως απλός πολίτης, δεν περίμενα θα γίνω βουλευτής, αλλά και σε διάφορα θέματα που είχατε αναδείξει. Λοιπόν, θα ήθελα να σας υποβάλω σε μερικές ερωτήσεις. Μας είπατε ότι το οικόπεδο ήταν δημόσιο. 7.000 τετραγωνικά, δηλαδή 7 στρέμματα. 8 στρέμματα, όχι 8. 8 στρέμματα στη Μεσογείο. Ναι, εντάξει. 8 στρέμματα στη Μεσογείο είναι εκατομμύρια. Εκατομμύρια, ναι. Τον εκατομμύριο. Εγώ δεν έτυχε να είμαι δικηγόρος, αλλά απλώς λόγω οικονομικών σπουδών ξέρω ότι τα υπερκείμενα της υποκειμένης ανήκουν σε αυτόν που είναι ο οικοπεδούχος. Λοιπόν, άραγε ουσιαστικά θα έπρεπε να ανήκει στο δημόσιο. Και εγώ, αν πάω να χτίσω σε ένα άλλο που ανήκει σε κάποιον άλλον, θα ανήκει στον άλλον. Στον αυτόν που έχει το οικόπεδο. Και να το διεκδικήσω, θα μου πει το δικαστήριο, δικό μου είναι. Λοιπόν, πώς τελικά βρέθηκε να μην ανήκει στο δημόσιο. Το δημόσιο το χάρισε. Του το χάρισε δηλαδή μετά το δημόσιο. Και θα σας απαντήσω, κυρία Μεγαλοκονόμου. Υπάρχει η αγωγή, ναι, η οποία κατατέθηκε επίσημα, ναι, και το λέω περισσότερο για τα πρακτικά επειδή καταγράφονται, κατατέθηκε επίσημα από το Δημόσιο Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, το Κοριαλένιο Μπενάκιο, κατατέθηκε και έλαβε αριθμό κατάθεσης 101.204 του 2003, αριθμός κατάθεσης δικογράφου 6403 του 2003 στην Αθήνα 4/7 του 2003. Παρακαλώ πολύ, αξιολογήστε και λίγο τις ημερομηνίες. Έχουν τεράστια σημασία. Δηλαδή, το 2003 ήταν η εποχή που καταδικάστηκε ο Μαρτίνης και το Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, σε 94 ή 76 χρόνια φυλακή, δεν μπορώ να θυμηθώ την άθρηση τώρα, από 4 και 3 ο καθένας, μεταξύ των οποίων και τα ονόματα που σας είπα τα πολιτικά. Ναι. Η αείμνηστη Βαρβιτσιώτη, η αείμνηστη Τσαλδάρη κλπ. Κλπ. Μαζί με τους άλλους. Στο δεύτερο βαθμό αθώθηκαν με 3-2. Τότε όμως το 2003 καταδικάστηκαν. Υπήρχε μεγάλη δημοσιότητα για όσα γίνονται στον Ερυθρό Σταυρό και το δημόσιο είχε και ο Μαντέλης που πίεζε. Και πήγαν και κατέθεσαν αγωγή και έλεγαν αυτό είναι δημόσιο κτήμα. Ναι. Χώρια όλα τα υπόλοιπα που σας είπα μετά αυτά. Εσείς ως Επιτροπή, εσείς δεν είστε δικηγόρος όπως είπατε, αλλά μπορεί η Επιτροπή σας να ζητήσει να βρει την τύχη αυτής της αγωγής που μόλις σας είπα τον αριθμό της. Λοιπόν, να δείτε πώς την υποστήριξαν, τι προτάσεις έβαλε το δημόσιο μέσα, ποιος παρέστη, ποιοι δικηγόροι εκατέρωθεν. Βρείτε την τύχη της αγωγής, παρακαλώ πολύ, για τη δημόσια περιουσία, για να κρίνουμε αν είναι δημόσια περιουσία. Να κρίνετε εσείς, όχι εγώ, αν είναι δημόσια περιουσία. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ποιος, αφού ήταν σε ένα δημόσιο κτήμα και χτίστηκε αυτό το νοσοκομείο, ποιος έκανε υπουργός, το χάρισε, ποιος μεσολάβησε να γίνει αυτό ιδιωτικό. Διότι με αυτό το σκεπτικό, εάν δεν έχει γίνει αγωγή και δεν έχει, αυτό είναι δημόσιο. Δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό. Συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ, εάν εγώ έχω ένα κτήμα και πάει και χτίσει κάποιος άλλος, εγώ το διεκδικώ. Δεν γίνεται. Πρέπει κάποιος να το παραχωρήσει. Λοιπόν, αν δεν έγινε αυτό, το δημόσιο έχει δικαίωμα να το πάρει πίσω. Αμέσως μετά. Εάν το έχει παραχωρήσει ο τότε Υπουργός Υγείας και έκανε παραχώρηση, ναι, μεν πώς την έκανε την παραχώρηση, με ποιο δικαίωμα την έκανε, εγκρυπτό, στη νύχτα. Αμέσως μετά την καταδίκη. Εγώ το σημειώνω. Πείτε μου ποια αγωγή έχετε κάνει. Σας το είπα. Αμέσως μετά την καταδίκη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθρού Σταυρού και του Μαρτίνη ως Προέδρου, ναι, σε αυτά τα χρόνια φυλάκισης που σας είπα, 4 και 3 και 3 ο καθένας, έκανε μία δήλωση ο Μαρτίνης που έλεγε ότι το Ερίκος Δινάν πια το δίνω στον Ερυθρό Σταυρό. Το περνάω στον Ερυθρό Σταυρό, λέγοντας ότι έτσι το κάνει δημόσιο. Αυτό είναι η ομολογία αυτών που με ρωτάτε, ότι δηλαδή και ο ίδιος
αναγνώρισε σε εκείνο το διάστημα το κρίσιμο που εγέρθηκε αυτή η αγωγή, ότι εγώ το δίνω στο δημόσιο. Για να δείτε, αν υπάρχει και τη δράση της δικαιοσύνης και δημοσιογράφων την εποχή εκείνη, δείτε την πορεία της αγωγής και την κατάληξή της. Ως Επιτροπή και θα βγάλετε συμπέρασμα. Ποια αγωγή είναι? Εγώ σας διαβάζω. Εγώ σας διαβάζω. Ωραία. Εγώ σας διαβάζω από την εφημερίδα του Ομίλου Αλαφούζου το εξής κείμενο. Χρονολογία. Η αγωγή. Η αγωγή, παρέτηση μάλλον. Δεν λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει παρέτηση, κύριε Πρόεδρε. Η αγωγή ποτέ έγινε αγωγή. 2003, είπα στα πρακτικά, έχουν μπει και τα ονόματά τους. Έχουν μπει και τα ονόματά τους. Ενώ ασκήθηκε, δεν υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό δημόσιο και αφέθηκε καταργημένη. Κύριε Βουλευτά, κύριε Λάπα, επειδή ξέρω ότι είστε έγκριτος νομικός και εγώ έχω σπουδάσει τη νομική, για να παραιτηθεί κάποιος από ένα δικόγραφο ή και το δικαίωμα, πρέπει... Ένα λεπτό, λοιπόν. Γιατί είπα προηγουμένως για ποινικές ευθύνες. Για να παραιτηθεί κάποιος, χρειάζεται νόμιμη απόφαση. Παραιτούμε και τέλος. Εάν δεν υπάρχει νόμιμη απόφαση, ο καταθέσας στην αγωγή, εν προκειμένου ο εκπρόσωπος του δημοσίου, ο νομικός σύμβουλος που την κατέθεσε και την υπέγραψε, ο υπουργός που έλαβε γνώση, το νοσοκομείο, το Κοριαλένιο, το Μπενάκιο και η δημόσια περιουσία, έχουν και ποινικές ευθύνες μαζί με τα υπόλοιπα, εάν δεν υπάρχει νόμιμη απόφαση παραίτησης ή ανάκλησης. Πρέπει να την παρακολουθήσει. Επίσης, ψάξτε σε αυτό τη δικαιοσύνη και ψάξτε τα μέσα ενημέρωσης. Σας διαβάζω από την εφημερίδα του Ομίλου Αλαφούζου. Τίτλος, υπογραφές, ημερομηνία 30 Δεκάτου 2003. Όλα γίνονται εκεί, 2002, 2003, 2004. Ποιο ήταν η κυβέρνηση το 2003-2004? Σημίτης. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Δεν ξέρω, γράφει... Ναι, τότε που ήταν και το χρηματιστήριο. Παίχτε τα όλα στο χρηματιστήριο. Γράφει η καθημερινή ένα μικρούλι σημειωματάκι και λέει: δεν ξέρω αν πήρατε είδηση την καταδίκη του Μαρτίνη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθρού Σταυρού. Όσον αφορά στην κακοδιαχείριση των χρημάτων του φιλανθρωπικού αυτού οργανισμού, που σχετίζεται άμεσα με την αδιαφανή δημιουργία του νοσοκομείου, Ερίκος Ντινάν, που δεν έχει μεγάλη σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό, πέραν το ότι φέρει το όνομα του ιδρυτή του. Η απιστία των 23 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το δικαστήριο Καραμπινάτη και έτσι, εκτός του Προέδρου Μαρτίνη που καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση και τα υπόλοιπα μέλη καταδικάστηκαν σε τριετή φυλάκιση με αναστολή, η καταδίκη βαριά και είναι όχι μόνο ποινική, αλλά και κοινωνική. Για διαβάστε τα ονόματα των καταδικαστέντων. Όλοι τους άτομα υπεράνω υποψίας που κοσμούν τις κοινωνικές και όχι μόνο στήλες. Διαβάστε τα ονόματά τους και βγάλτε τα συμπεράσματά τους, κοινωνικά και πολιτικά. Και μου πείτε ότι δεν ήξεραν τι υπέγραφαν. Παρατήρηση πρώτη. Και αφορά και τον κύριο Νικολόπουλο που μου ζήτησε ονόματα. Η Καθημερινή εδώ δεν γράφει κανένα όνομα των άλλων καταδικαστέντων. Εγώ σας είπα, καταδικάστηκαν και αθώθηκαν με 3-2 στο δεύτερο βαθμό και με καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, η Σόφη Βαρδιτσιώτη, η Πανδώρα Τσαλδάρη, ο Ευτύχιος Βορύδης και οι άλλοι που ήταν τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα σας παρακαλέσω να απευθύνετε ως Επιτροπή ερώτημα, γραπτός ή άλλος, εγώ θέλω να μείνει στα πρακτικά, στον κύριο Μαρτίνη. Προσέλαβε τότε με υπόδειξη της οικογένειας Βαρβιτσιώτη το σημερινό στέλεχος του Ομίλου Αλαφούζου Ιωάννα Μάνδρου στον Ερυθρό Σταυρό. Μάλιστα. Το 2003. Εγώ σας ρωτάω, να ρωτήσω, πείτε στον κύριο Μαρτίνη, την προσέλαβε την ίδια με το όνομά της ή μέσω κάποιες εταιρείες ή κάπως αλλιώς στον Ερυθρό Σταυρό το σημερινό στέλεχος του Αλαφούζου. Για να δείτε γιατί όσοι επιμείναμε, μείναμε χωρίς δουλειά. Για να δείτε ότι ο Μαρτίνης έκανε πράξη αυτό που μου είπε. Όπου και να πας, θα σε με βρεις μπροστά σου. Και τον έβρισκα μπροστά μου. Μου έκανε τα άγρια καψόνια ένας χαραμής στον Αντένα.
τα άγρια καψόνια. Αυτά που λέτε εσείς, ένας Χαραμής που ήταν τότε. Ρωτήστε, ήταν όταν πέρασε από τον Ερυθρό Σταυρό. Άγρια, με φώναζε κάθε δεύτερη εβδομάδα να μου πει τι έρευνες κάνω και τους φακέλους και τούτο και εκείνο. Μέσα στη συζήτηση μου έκανε συζήτηση και για το Ερίκος Δινάν, αν έχω στοιχεία ή δεν έχω. Δεν μου λέγε ποτέ τίποτα. Απλώς με ρωτούσε. Και εγώ το θεωρούσα καψόνι αυτό. Μεγάλο οικονόμου, πόσο χρόνο και θα κάποια στιγμή. Θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Και κάποια... να συντομεύουμε τις απαντήσεις όμως. Δεν μπορώ να διακόψω το μάθημα. Θέλω να μείνω στα πρακτικά, κυρία Μεγάλο οικονόμου. Ναι. Και κάποια στιγμή, αφού μου κάναν τα καψόνια, εσείς λέτε ότι αξίζω ως δημοσιογράφος, δεν αξίζω μία για αυτούς. Με φώναξε κάποιος που έγινε μετέπειτα υπουργός με το όνομα Γιάννης Μιχελάκης και ήταν τότε διευθυντής στον Αντένα. Και μου λέει να έρθεις από εδώ να συζητήσουμε για το μέλλον της συνεργασίας μας. Εγώ τότε ήμουν καμιά 45 χρονών. Του απάντησα ότι νιώθω υπερήλικας και δεν μπορώ να διασχίσω τα 100 μέτρα που χώριζαν το ένα κτίριο από το άλλο, γιατί κατάλαβα τι με θέλανε. Και μου στείλαν στο σπίτι την απόλυση ως ανεπαρκή δημοσιογράφο. Άρα εσείς μπροστά σας έχετε έναν ανεπαρκή δημοσιογράφο με αυτά τα καψόνια και τις έρευνες και του Χαραμή και των άλλων. Ρωτήστε λοιπόν τον Μαρτίνη. Θα κάνω μια παράκληση, κύριε Μάρτερα, και σε όλους μας. Επειδή η ώρα είναι περασμένη και είμαστε πραγματικά από το πρωί, κανείς δεν σας λέει να μην πείτε αυτά που θέλετε. Μπορώ να έρθω και άλλη μέρα. Αλλά προσέξτε. Έχετε το δικαίωμα, επειδή ο χρόνος του κάθε συζητή είναι συγκεκριμένος, έχετε το δικαίωμα μετά, δηλαδή αν θέλετε, να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλει η κυρία συνάδελφος και μετά εσείς να τοποθετείτε συνολικά. Δηλαδή, παρακαλώ. Επειδή ήδη φοβάμαι ότι έχουμε επαναληφθεί σε ένα-δύο θεματάκια, να κάνετε τις ερωτήσεις σας εσείς ναι. Και μετά θα πει ο Μάρτυρας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, η νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε, αν ξέρετε, η Μυθέα, πώς τη λέγανε, που τη λέτε εσείς... Της πλάκας από πλευράς εμπειρίας ναι. Και από οικονομικό κεφάλαιο. Νόμιζα ότι είναι καμία εταιρεία καινούργια. Το ότι είναι εγώ δεν την έλεγα της Φάβας. Είπαμε, μόλις είπαμε να κάνει την ερώτηση. Ναι, λοιπόν, διατυπώνει τις ερωτήσεις. Ξέρετε, έκανε αλλαγή στο καταστατικό της, είπατε. Δεν είχε καμιά σχέση με νοσοκομεία. Όχι. Είχε άλλο. Έκανε τροπολογία στο καταστατικό. Ναι. Λοιπόν, είχε τα κεφάλαια. Πόσο κεφάλαια είχε? Της πλάκας. 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Ναι. Είχε να κάνει την εξαγορά του νοσοκομείου. Δεν έκανε δήλωση, δηλαδή έκανε μια εξαγορά, πήρε δάνειο. Μετά πώς τα αγόρασε το νοσοκομείο? Θεωρώ ότι αστείευεστε όταν λέτε ότι... Όχι, αν είσαι μια ΑΕ, συγγνώμη, αν είσαι μια ΑΕ, φορολογικά ελέγχεσαι. Δεν μπορώ να έχω μια ΑΕ με 3.000 ευρώ, με 30 και να πάω να κάνω μια αγορά 150 εκατομμύρια. Πρέπει να το δικαιολογήσω, να πάρω δάνειο, να πάρω, θα ελεγχθώ. Δεν ελέγχθηκε από καμιά εφορία. Σε πρόσφατη συνέντευξη που μου έδωσε ο Μαρτίνης από τη φυλακή, μου είπε ότι ήταν μια αγοραπολισία της πλάκας. Α, ωραία. Από ποιους ελέγχθηκε? Γιατί πρέπει να ελέγξουμε. Συγγνώμη. Και μου είπε ότι το τίμημα... Αφού ήταν ΑΕ, συγγνώμη κύριε Μάρτης, αφού ήταν ΑΕ, έχουμε 2-3 εφορίες. Ανωνύμων Αθηνών, ανωνύμων Πειραιά, μεγάλη ανωνύμων. Πρέπει να δούμε σε ποια ανωνύμων ανήκε. Και θα ελέγξουμε ποια ανωνύμων. Ωραία, σε ποια ανωνύμων ανήκει. Ο συγκεκριμένος μάρτυρος να ξέρει σε ποια εφορία μπορεί να το ελέγξουμε. Είναι σημαντικό θέμα. Ναι, είναι σημαντικό. Αν γνωρίζει από ποιον ελέγχθηκε. Θα το βρούμε εμείς, κύριε. Δεν το ερεύνησε, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Σε ποια ανωνύμων ανήκει. Τρεις είναι. Ο μάρτυρας νομίζω ότι δεν μπορεί να το ξέρει. Όχι, γιατί θα πρέπει να δώσει κατάθεση. Δεν μπορεί να αγοράζει μια ανώνυμη εταιρεία με 3.000 ευρώ ή με 10 με 150. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Σάλλας. Είπατε ότι ήταν υπάλληλος και βρέθηκε τραπεζίτης. Ακούστε να σας πω. Μα να κάνετε την ερώτηση, κύριε Μάρτυρα, σας παρακαλώ πολύ. Ιδιαίτερα, όχι. Δεν σας λέει αν είναι... Βρέθηκε τραπεζίτης. Να την ολοκληρώ την ερώτηση. Βρέθηκε τραπεζίτης. Ξέρετε αν δικαιολογούσε τα κεφάλαια πώς βρέθηκε? Τον είχε ελέγξει ποτέ κανένας? Σας είπα προηγουμένως το εξής. Ναι. Και παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας παραπέμπουν στο βιογραφικό τους. Και το οποίο βιογραφικό τους λέει μέχρι και πού για πρώτη φορά πρώτο μίλησαν, πρώτο είπαν το Α, για πού για πρώτη φορά πρώτο χαιρέτησαν κάποιον κλπ. Τόσο λεπτομερή. Ψάχνοντας το βιογραφικό του κυρίου Σάλλα, βρήκα ότι ήρθε σε ηλικία 24-25 ετών και έγινε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και από τότε ήταν στο σκληρό πυρήνα του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και ήρθε από τη Γερμανία και ανέλαβε κάποιες θέσεις εδώ υπαλληλικές. Στη συνέχεια, δεν βρήκα πουθενά
ότι ο κύριος Σάλλας ανέπτυξε ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα δική του και που να βγάλει χρήματα μεγάλα, ώστε να λέμε αγόρασε τράπεζα με δικά του χρήματα ή όχι. Διορίστηκε στις τότε κρατικές τράπεζες και σε διάφορες θέσεις. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως, τους ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και δεν τρεπόμαστε, τους διορισμένους σε κρατικές τράπεζες ως διοικητές, αντί να λέμε ο διοικητής τάδε, λέμε ο τραπεζίτης. Δηλαδή ήταν χειρά άνθρωπος, θεωρείτε. Ήταν διορισμένος στην κρατική τράπεζα Πειραιός. Ναι, αλλά και εγώ μπορώ να με διορίσουν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι τραπεζίτησα. Ναι. Διότι για να γίνω τραπεζίτησα πρέπει να έχω εκατομμύρια. Και θα με ελέγξουν που τα βρήκα τα εκατομμύρια. Ένα σπίτι να αγοράσω, ένα αυτοκίνητο, θα μου πούνε που τα βρήκες για να τα αγοράσεις. Δεν μπορώ να πω ότι αγόρασα μια τράπεζα. Επιχειρηματίας είμαι, αλλά δεν μπορώ ξαφνικά να βρεθώ με μια τράπεζα. Σας απάντησα ότι αυτά, ότι επειδή διορίστηκε, έμεινε ως τραπεζίτης. Εσείς λοιπόν, μπορείτε να βρείτε. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Απευθύνθηκατε στον Ερυθρό Σταυρό σε μια προσπάθεια να ανακαλύψετε σκάνδαλα. Βρήκατε κάποιο αποτέλεσμα? Βρήκατε κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή σημαντικό που τους ταρακουνήσατε? Πήγατε τα αποτελέσματα αυτά στον εισαγγελέα? Πολλές φορές και η καταδίκη σε πρώτο βαθμό μετέπειτα θώθηκαν με 3-2. Ναι. Η καταδίκη ήταν αποτέλεσμα των ερευνών και γι' αυτό ήμουνα ο μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη εκείνη. Ναι. Πιστεύετε ότι κάποιος υπουργός ευθύνεται για την κατάρρευση του νοσοκομείου? Ποιος υπουργός θα ευθυνότανε πρώτα-πρώτα? Η τελευταία μισό λεπτό. Ναι. Το νοσοκομείο ξεκίνησε και έγινε ιδιωτικό το 1992-94, μετά 95 με τις περιουσίες και έπαιρνε τη δημόσια περιουσία. Mm. Στο τέλος, όταν το νοσοκομείο πέρασε στα χέρια του Βγενόπουλου από τον... ενώ έπρεπε να πάει να κάνει την αντίθετη πορεία, δηλαδή να πάει στο δημόσιο, να ενσωματωθεί με το Κοργιαλένιο Μπενάκιο και να αποτελεί ένα ενιαίο τμήμα. Αντί να κάνει αυτό, το Υπουργείο Υγείας βάζει το Μαρτίνι και παραιτείται από τον Βγενόπουλο, εγώ αυτό το θεωρώ καθαρά εκβιασμό, για να γλιτώσει τα ποινικά του ο Μαρτίνις και ό,τι άλλα μπορεί να είχε από σκάνδαλα διάφορα κλπ. Που κάναν τις έρευνες. Ο Μαρτίνις παραιτείται, ο Βγενόπουλος εμφανίζεται και παίρνει το νοσοκομείο και στο τέλος με ένα διοικητικό συμβούλιο και με αυτά το καταλήγει το νοσοκομείο στην Κύπρο, αντί πινακίου φακής, σε αυτή την εταιρεία που μας λένε ότι είναι θυγατρική της Πειραιώς και δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Επειδή έχω δει και προηγούμενες πώς εκποιούσαν τη δημόσια περιουσία και σας είπα προηγουμένως με διαθήκες κλπ. Το θεωρώ μια μεθόδευση και ποινικού και πολιτικού ενδιαφέροντος για να πάρουν αντί πινακίου φακής ιδιώτες ένα τεράστιας αξίας δημόσιο περιουσιακό στοιχείο. Ναι. Μάλιστα, συγγνώμη, όταν εξετάζαμε τον κύριο Μαρτίνη, του είπα ότι έλεγε ότι πήρε διαβεβαίωση στην Επιτροπή από τον κύριο Λοβέρδο ότι θα φροντίσει γιατί να κρατηθεί το νοσοκομείο και τέτοια. Και του είπα, γραπτός το πήρατε? Λέω κυπροφορικός. Του λέω, τόσο κορόιδο σας πιάσανε, τα λόγια τα παίρνει ο αέρας. Αφού δεν το πήρατε γραπτός, σας πιάσανε κορόιδο, του λέω, γι' αυτό είστε φυλακοί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικολόπουλος. Να κάνω μια ερώτηση, μπορώ? Υπάρχει κάτι?